Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με όχι μια τόσο ευχάριστη είδηση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, μια έτσι, εμβληματική μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο. Έφυγε τα ξημερώματα σήμερα σε ηλικία 70 ετών. Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, έφυγε ειρηνικά. Το επιβεβαίωσε και ο γιατρός του, ο Βάλτερ Κλεπέτκο. Ήταν γεννημένος στη Βιέννη, νοσηλευόταν για πάνω από 4 μήνες σε νοσοκομείο της Βιέννης με βαριά ίωση, όμως ήταν βεβαρημένη η κατάσταση της υγείας του. Θυμίζω ότι είχε υποβληθεί σε 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού το 1997 και το 2005. Το 2018 έκανε μεταμόσχευση πνεύμονα και η υγεία του ήταν πολύ βεβαρημένη το τελευταίο διάστημα. Να πούμε ότι το 1972 έκανε το ντεμπούτο του. Το 1975 κέρδισε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ακολούθησε ακόμα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1977 και τα 2 πρώτα πρωταθλήματα με τη Ferrari, ενώ το 1984 κατέκτησε το 3ο του πρωτάθλημα με τη McLaren. Βέβαια τον θυμόμαστε όλοι από το συγκλονιστικό ατύχημα που είχε το 1976 στη Γερμανία, στο Grand Prix του Nürburgring, όταν το μονοθέσιό του τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να επιζήσει με πολύ σοβαρά εγκάγματα που άλλαξαν και τη μορφή του προσώπου του. Τον θυμόμαστε από τότε ότι είχε πάρει μια άλλη μορφή το πρόσωπό του. Επέστρεψε ωστόσο το 1977, όπως είπαμε, και κατέκτησε τίτλο. Ήταν ένα θαύμα, όπως έλεγαν τότε οι γιατροί αλλά και οι άνθρωποι της Φόρμουλα 1. Στη συνέχεια εγκατέλειψε την ενεργό δράση το 1985. Ανέλαβε ρόλο στη διοίκηση της Φόρμουλα 1 και στη Ferrari αλλά και στην Jaguar. Το 2012 έγινε εκτελεστικός πρόεδρος στην Mercedes και ίδρυσε 2 αεροπορικές εταιρείες, την Lauda Air και την Niki, από όπου ήταν και τα κυριότερα έσοδα για να συνεχίσει την ζωή του. Μια εμβληματική μορφή, η οποία βέβαια θα μείνει αξέχαστη, όπως άλλοι πιλότοι που έφυγαν από τη ζωή είτε σε ατυχήματα είτε στη συνέχεια αφού είχαν σταματήσει την ενεργό δράση. Αυτά είναι τα δυστυχώς δυσάρεστα για τον Νίκη Λάουντα, που έφυγε, όπως είπαμε, στα 70.